Γεια χαρά! Φαίνεται ότι είχε μεγάλη επιτυχία το προηγούμενο βίντεο με την πώς βγάλαν τους Ισραηλούς από την πρεσβεία της Αιγύπτου και πολλοί μου ρωτήσαν αν υπάρχουν και τίποτα άλλα τέτοια επεισόδια που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ή να πούμε. Ελπίζω να μην καταπίσω Hans Christian Andersen στο τέλος. Θα πω ένα το οποίο είναι περίπου γνωστό, οι περισσότεροι Εβραίοι το ξέρουν, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρουν ο κόσμος γενικότερα. Και είναι το 1966, ένα χρόνο πριν από τον πόλεμο των 6 ημερών, όπου ο αρχηγός της αεροπορίας Έζερ Βάιτσμαν κάθεται μια φορά το μήνα και τρώνε το μεσημέρι με Ιραμί, τον αρχηγό της Μοσάδ. Ήτανε φίλοι και μια φορά το μήνα έτσι καθόντουσαν και συζητάγανε τρώγοντας. Και σε μία από τις συναντήσεις αυτές λέει ο αρχηγός της Μοσάντ στον Έζερ Βάιτσμαν, δεν μου λέει αρφιλάρα τι μπορώ να κάνω για σένα. Και του λέει ο άλλος, άμα μου φέρεις ένα MiG-21 θα σου πω εντάξει. Τώρα ακούει ο άλλος και πού θα το βρω, επιλέξει και πού θα το βρω εγώ το MiG-21. Λέει με ρώτησες και σου είπα, με ρώτησες τι θέλω, αυτό θέλω. Αυτή η συζήτηση είναι μοταμό, λέξη προς λέξη. Τι ήταν το MiG-21, ήταν εκείνη την εποχή το 66, ήταν το πιο καλό μαχητικό στον κόσμο και είχαν πεθάνει όλες οι χώρες να βρούνε ένα MiG-21 το οποίο όμως να πετάει. Και προσπαθούσαν να κάνουν τα μύρια όσα και δεν καταφέρνανε, κανείς. Το έβαλε στο μυαλό το Μεϊραμίτ και λέει καλά άσε, θα δούμε. Και κάποια στιγμή, έτσι στα ξαφνικά, κάποιος ονόματι Σέμεχ, Ιώσεφ Σέμεχ αν θυμάμαι καλά, μια κάτσε να δούμε εδώ πέρα πώς λεγότανε, Ιωσέφ Σέμεχ, καλά το θυμάμαι, Ιωσέφ Σέμεχ, ένας Ιρακινός Εβραίος, ο οποίος ήταν περίεργη προσωπικότητα, του άρεζαν τα γλέντια, του άρεζαν οι γυναίκες, τα ποτά, τα τσιγάρα, ναι, τα ποτά, οι γυναίκες, τα ξενύχτια, έχουν κλείσει καλύτερα σπίτια, κάπως έτσι ήταν και αυτός και ήταν και λίγο απ' όλα. Δηλαδή είχε επαφές με διάφορους ανθρώπους της κυβέρνησης του Ιράκ και ήταν φίλος με τον Νιμρόντι, ο οποίος ο Νιμρόντι τότε δεν είχε ακόμα πέσει ο Σάχης, ήταν ο αρχηγός Μοσάντ στο Ιράν και συναντιόντουσαν. Και σε μια από τις συναντήσεις του λοιπόν, του είπε ότι εγώ ξέρεις, μπορώ και παίρνω ό,τι θέλεις από την κυβέρνηση, του λέει ο Νιμρόντι να μας φέρεις, φέρε μας κάτι από τα, με ποιον είσαι, λέει, τι θέλεις, το ρωτάει ο Σέμεχ. Λέει φέρε κάτι από τον γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, να μόλις του Υπουργού Εσωτερικών, μπράβο, και την άλλη μέρα του φέρει πραγματικά κάτι κόμμα, το βλέπει αυτός, μπράβο, και τότε του λέει ο Σέμεχ, ξέρεις, έχω και κάποιον ο οποίος θέλει, είναι πιλότος και θέλει να αυτομολύσει με το MiG-21. Τα ακούει αν μπράβει αυτό, ειδοποιεί τη Μοσάντ, τον Μεϊραμίτ, εντάξει να δούμε ποιος είναι. Φτάνουν λοιπόν, φέρνουν τον Σέμεχ στην Ευρώπη, λέει πώς μπορείς το, πώς ξέρεις ποιος είναι, λέει πολύ απλό. Η ερωμένη μου, η οποία λέγεται Καμίλ, η αδελφή της είναι παντρεμένη, η αδελφή της που λέγεται Μπέτι, είναι παντρεμένη με έναν Σύριο, με έναν Ιρακινό, χριστιανό πιλότο, ονόματι Μουνίρ Ράφτα. Και από εκεί λέει ο Σέμεχ στη Μοσάρ, έμαθα ότι δεν είναι ευχαριστημένος και θα ήθελε πολύ να φύγει. Τα ακούνε αυτό οι Ισραηλοί, πρέπει να το βρουν τώρα να το φέρουν έξω. Και φυσικά λείπει ο Μάρτς από τους Σαρκοστή, βεβαίως όχι, έτσι και η Ελλάδα δεν μπορούσε να λείψει. Και κλείνουν ένα ραντεβού οι άνθρωποι της Μοσάρ να φέρουν τον Ράφτα, τον Μουνίρ, έτσι δεν είναι, Μουνίρ, να το φέρουν στην Αθήνα και να συναντηθεί με τη Μοσάρ.
Έλα όμως πρέπει να έχουν άδεια. Πώς θα τη βγάλουν την εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ σκληρά τα πράγματα στο Ιράκ. Και τότε βρίσκουν την εξής, αν θέλετε, δικαιολογία. Η γυναίκα του Μουνίρ, πιλότου, η Μπέτη, υπέφερε από πονοκεφάλους και μάλιστα είχε θεραπευτεί, είχε μπει σε νοσοκομεία στο Ιράκ και δεν τα κατάφερε. Και τότε είπε ο πιλότος, θέλω να πάρω τη γυναίκα μου, να την πάω στο εξωτερικό για ιατρικούς σκοπούς και θέλω, αν μπορείτε, να μου δώσετε άδεια 2 εβδομάδες. Μπράβο, να σου δώσει άδεια 2 εβδομάδες, γιατί εγώ μόνο ξέρω αγγλικά, όντως ήξερε κάποια αγγλικά, καθότι πιλότος ο Μουνίρ. Και το Ιράκ του δίνει την άδεια. Και συναντιόνται σε ένα παλιό καφενείο, το οποίο δεν μπόρεσα να ανακαλύψω το όνομα, σε ένα καφενείο στην Αθήνα. Στη μία καρέκλα κάθεται ο Σέμεσ, ο Εβραίος του Ιράκ, μαζί με τον Μουνίρ και έναν της Μοσάτ, και σε άλλο τραπέζι κάθεται ο ίδιος ο αρχηγός της Μοσάτ, ο Μέιρ Αμίτ, για να είναι σίγουροι. Αρχίζουν λοιπόν και συζητάνε και το ρωτάνε γιατί θέλεις να αυτομολύσεις, και λέει ο πιλότος, διότι λέει είμαι χριστιανός και οι χριστιανοί δεν τα πάνε καλά στις αραβικές μουσουλμανικές χώρες, παρένθεση του Κοέν σώπα, κλείνει η παρένθεση, και ξέρω ότι δεν πρόκειται να φτάσω παραπάνω από, πως διάολο λέγεται, λοχαγός ο στρατός, μην άκω, δεν ξέρω πως λέγεται στο στρατός. Βάση περιπτώσει πάνω από λοχαγός δεν θα φτάσω. Και γι' αυτό θέλω να βελτιωθήσω. Του λένε, εντάξει λέει, εμείς θα σου προσφέρουμε και 50.000 δολάρια. Και μάλιστα του είχαν πει του ανθρώπου που θα πήγαινε να δει τον Μουνίρ, ότι αν ο Μουνίρ πει θέλω 100, θα διπλασιάσει, γιατί μίγη 21 είναι αυτό. Και πραγματικά, λέει ο Μουνίρ με την πρώτη, το δέχομαι, ευχαριστώ, υπάρχει όμως μία προϋπόθεση για να το κάνω αυτό, και αυτό είναι ότι θα πρέπει να έχει βγει όλη μου η οικογένεια, η γυναίκα μου και τα 3 παιδιά, έξω από το Ιράκ όταν εγώ φτάσω στο Ισραήλ. Και λέει η Μοσάτ, δεκτό. Έλα όμως που η Μοσάτ δεν έχει ακόμα πιστεί εάν πραγματικά αυτό είναι αυτό, θέλει να αυτομολύσει ο πιλότος ή αν είναι απλώς τρίκ του Ιράκ για να χώσει μέσα κάποιον, και αποφασίζουν να τον φέρουν στο Ισραήλ. Επιμένει ένας από την Μοσάτ, ότι αεροπόρος μάλιστα, ότι εγώ αν δεν δω αυτόν τον Μουνίρ να πετάει, δεν πιστεύω ότι είναι πιλότος, παρόλο που είχε μαζί του όλα τα χαρτιά που δείχνουν. Πραγματικά, σε ένα δεύτερο ταξίδι λοιπόν, πάλι με την ίδια δικαιολογία, τον πάνε στο Ισραήλ. Σημειωτέων ότι η γυναίκα του ακόμα δεν ξέρει τίποτα, ούτε τα παιδιά του. Τον πάνε στο Ισραήλ λοιπόν, τον πάνε σε ένα αεροδρόμιο, στο οποίο εκεί επρόκειτο, στο Χατσόρ αεροδρόμιο, Χατσίρ, όπου εκεί θα προσγειωθεί, με τη δικαιολογία, και τον βάζουν να πετάξει με τη δικαιολογία ότι θέλουμε να δεις από ψηλά πως είναι το αεροδρόμιο στο οποίο θα αυτομολύσεις, θα προσγειωθείς, και γι' αυτό σε παίρνουμε μαζί. Και μάλιστα λέει ο πιλότος ότι όταν μπήκα στο αεροπλάνο πίσω και μπροστά μου Μουνίρ, δεν ήμασταν σίγουροι εάν δεν επρόκειτο να γίνει, πως το λένε, αεροπειρατεία, αν δεν θα με πιάνανε χμάλωτο και θα πήγαινε κατευθείαν στο Ιράκ, αν. Και γι' αυτό είχε μπει σε επιφυλακή Ισραηλινή αεροπορία. Έκανε τον τυβόλα του, καθάρισε, κατέβηκε, ευχαριστούμε πολύ, πιστήκανε. Και τώρα αρχίζει η διαδικασία της αποστολής της ίδιας. Τελείωσε πια από τη Μοσάτ και τώρα περνάει στην αεροπορία του Βάιτσμαν, του διοικητήτρια. Και αρχίζουν λοιπόν και την καταστρώνουν ένα σχέδιο με κάθε λεπτομέρεια, πόσο θα πηδήξει, πόσο θα πετάει ψηλά όταν είναι στο Ιράκ, πόσο θα κατεβεί, πού θα αφήσει τα επιπλέον δεξαμενές βενζίνης, κυροζίνης που έχει, που θα τις πετάξει, μέχρι το τελευταίο αυτό, ποιο θα είναι τα συστηματικά κλπ. Και μάλιστα το συστηματικό είναι, του λένε ότι αν μπει σε συχνότητα πολιτικής αεροπορίας, θα πεις 1, 2, 3, 4, 5, εάν δεν έχεις εκεί πέρα πολιτική αεροπορία συχνότητα,
τότε και είσαι πάνω στο στρατιωτικό σου, απλώς θα σφυρίζεις και θα βγεις και εμείς θα ξέρουμε ότι έχεις φτάσει στην Ιορδανία και τότε θα σηκωθούν τα δικά μας τα μοιράζ και έρθουν να σε υποδεχτούν. Αρχίζει λοιπόν το πρόβλημα, τώρα πότε θα είμαστε εμείς έτοιμοι για την υποδοχή. Όταν θα είμαστε έτοιμοι για την υποδοχή, επειδή ξέρουμε ότι παρακολουθείς το ραδιόφωνο του Ισραήλ, την Ισραηλή ραδιοφωνία στα αραβικά, όπως πάρα πολλοί άλλοι μας το κάνανε, μεσημέρι επί τρεις μέρες, 12 η ώρα το μεσημέρι, Μπαρχουτάν θα είναι ένα τραγούδι που λέγεται, που σημαίνει στα αραβικά «Καλώς ήρθες», θα το δώσουμε τρεις φορές. 12 η ώρα θα το παίξουμε, τη μία μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα. Και τότε αυτό σημαίνει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να σε υποδεχτούμε, έλα. 14 Αυγούστου 1966, το βάζουν την πρώτη φορά, τα ακούει ο τύπος, ανεβαίνει απάνω, πάει να φύγει, παθαίνει κάποια εμπλοκή το αεροπλάνο και αναγκάζει να ξεκινήσει πίσω και προσγειώνεται. Τη δεύτερη μέρα, ξανά το ίδιο τραγούδι 12 η ώρα, τσιμουδιάν ράφτα. Την τρίτη μέρα, 16 του μηνός, το ξαναβάζουν και περιμένουν. Και τότε ακούγεται σε δίκτυο που είχανε κάποιον να σφυρίζει το απεσημέρι γύρω στις 4 που θα έπρεπε να προσγειωθεί, γύρω στις 3.30, σφυρίζει και δείχνει. Φωνάζει ο αρχηγός της αεροπορίας έναν από τους καλύτερους που είχε πιλότους και του λέει εσύ θα είσαι επί τρεις μέρες σε επιφυλακή μέσα στο κόκπιτ από τη στάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα. Εσύ και διάλεξε έναν που θες για ζευγάρι. Και πραγματικά κάτι εκεί πέρα δεν θα σου πω τίποτα, θα σου πω μόνο τι θα κάνεις όταν φύγεις. Βγες. Την τρίτη μέρα λοιπόν διηγείται τώρα ο πιλότος, ο οποίος τότε ήταν ο άσος πιλότος του Ισραήλ, ότι του λέει στις 4 παρατέταρτο, του λέει φύγε. Πήρα και εκτινάζεται, εκτινάσου μάλλον για την ακρίβεια, αυτή ήταν η λέξη, εκτινάσου. Εκτινάζεται λοιπόν, ο πιλότος ο οποίος λέει ότι κάθε 7 φορές μου το είχαν πει εκτινάσου και κάθε φορά είχα να μπω σε αεροπορική, σε αερομαχία, είτε με Συριακό, είτε με Ιορδανικό, συνήθως με Συριακά μη και τα είχα καταλήψει και τις 7 φορές, οπότε ήμουν σίγουρος ότι με ξαναστέναν για τέτοια φορές. Σηκώνεται πάνω και του λένε θα πας ανατολικά προς την Ιορδανία, δεν θα περάσεις στο έναν αέριο μας χώρο και όταν δεις ένα μιγ να πλησιάζει, δεν θα το ρίξεις, ούτε θα το χτυπήσεις, ούτε θα το παρενοχλήσεις. Αλλά θα πας λέει εκεί πέρα και θα του κουνήσεις τα φτερά. Μόλις του κουνήσεις τα φτερά, αυτός θα γυρίσει και θα σου κάνει έτσι και εσύ θα του κάνεις έτσι και τότε θα του πεις εσύ, από πίσω μου, ο άλλος του κάνει έτσι και έτσι προσγειώνεται το μιγ 21, 16 Αυγούστου 1966. Μαζί με τον πιλότο και αφού έχουν βγει από το Ιράκ η οικογένειά του. Το Ισραήλ είχε πριν μία μεγάλη επιτυχία, η πρώτη μεγάλη επιτυχία που είχε και άρχινε να αναγνωρίζεται σαν Μοσάντ, η περίφημη Μοσάντ, ήταν όταν έβγαλε το μυστικό λόγο του Χρουστσόφ που κατά στην 20ο συνέδριο του ΚΚΕ, του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος, που καταδίκασε όλα τα έσχη του Στάλιν και το κλέψαν οι Ισραηλινοί και το δώσαν στην CIA για να φτιάξουν image. Και αυτό ήταν το δεύτερο. Μέχρι τότε ήταν. Όλοι είχαν τις εφυλάξεις του. Παρόλο που είχαν κάνει τον Άιχμαν με αυτά, αλλά σε όταν πρόκειτο για πραγματικά πληροφορίες, είχαν τις εφυλάξεις του για τη Μοσάντ. Περιττό να πω ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά η Μοσάντ, όπως είχε γίνει ο θρύλος, όπως είχε πει μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών, όπως είχε πει και ένας, παρακαλούσαν, μας χτυπούσαν την πόρτα και δεν προλαβαίνω να τους δεχτούμε. Δεν υπήρξε, λέει, μυστική υπηρεσία στο δυτικό κόσμο που δεν ήθελε να έχει σχέσεις μαζί μας. Φυσικά των Αμερικανών πρώτων που το είδαν το μιγ, το φτιάξανε, το αυτό, το κοιτάξανε και μάλιστα ένας πιλότος ήταν αυτός ο οποίος έκανε δοκιμαστικές πτήσεις με το MiG-21 και όχι μόνο,
Έτσι εκπαιδεύτηκαν οι Ισραηλοί πιλότοι με τα μοιράς τους εναντίον των ΜΙΓ. Ένα χρόνο μετά τους βγήκε πολύ καλό, διότι ξέραν πια όλα τα ελαττώματα του ΜΙΓ-21 και τα πλεονεκτήματά του φυσικά. Και έτσι τελειώνει εδώ πέρα αυτή η επιχείρηση. Το τέλος δεν είναι τόσο ωραίο. 3 χρόνια προσπάθησαν να τον απορροφήσουν μέσα στο Ισραήλ, ό,τι μπορούσαν να κάνουν σε αυτόν και στην οικογένειά του, η οποία η οικογένεια όταν άκουσε, ειδικά η γυναίκα του στην Ευρώπη πριν τη φέρουν στο Ισραήλ, ότι επρόκειτο να πάνε στο Ισραήλ, έγινε της κακομοίρας, άρχισε να φωνάζει, έξερε αυτό είναι προδοσία, εγώ δεν προδίδω το Ιράκ μου, αυτό έτσι, την καλμάρα την πήγαν στο Ισραήλ και μετά από 3 χρόνια αναγκάστηκαν να φύγουν και να πάνε στην Αμερική με άλλο όνομα, με άλλη ταυτότητα, σε ένα μέρος, σε μια πολιτεία αν θέλετε, σε μια πόλη που κανείς δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να μάθει που είναι. Και το 1998 το σημείο που ζούσαν η οικογένεια θυλασσότανε επί 24ωρου βάσος από τη Μοσάντ. Το 1998 πέθανε από καρδιακή προσβολή, ο μου βγήκε από το σπίτι του και πέθανε, έπεσε κάτω νεκρός. Όλη αυτή η περιπέτεια στήχησε στο ανθρώπινο επίπεδο πάρα πολύ και μάλιστα οι άνθρωποι της Μοσάντ που ήταν ανακατεμένοι μετά από χρόνια, όταν άρχισε να βγαίνει στην υπόθεση αυτή τώρα στο φως, λέγανε ότι δεν ξέρουμε, απ' τη μία είχαμε το ότι έπρεπε να είναι καλό για το κράτος, απ' την άλλη όμως ήταν και μια οικογενειακή ανθρώπινη τραγωδία. Τα παιδιά του και η γυναίκα του δεν θέλανε, είχε διαλεγεί η οικογενειακή γανή και δεν θέλανε να ακούσουν από αυτόν. Η γυναίκα του πέθανε 1 χρόνο πριν πεθάνει αυτός. Τα παιδιά του ακόμα ζουνε εν κρυπτό, διότι φοβούνται ότι το Ιράκ δεν θα τους το συγχωρέσει. Αυτή είναι η υπόθεση για το ΜΙΓ-21, το ένα και μοναδικό ΜΙΓ-21 που έφτασε στη Δύση μαζί με τον πιλότο και έκανε τη Μοσάντ να ξεκινήσει την πορεία του θρύλου της. Γεια χαρά!